Πιστεύουμε ότι με τις δράσεις που σας ανακοινώνουμε σήμερα θα δοθεί ευκαιρία στους συμπολίτες μας αλλά και στους επισκέπτες να ζήσουν λίγο τις γιορτές των Χριστουγέννων και να χαρούν και αυτοί και τα παιδιά τους. Σας λέω ότι το Ροδίνι, για το οποίο μέχρι σήμερα ο κόσμος που περνάει και το επισκέπτεται χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί, θα είναι έτοιμο και θα λειτουργήσει το Σάββατο, το απόγευμα, ας πούμε, γύρω στις 5 τέλος πάντων, θα είναι ανοιχτό. Γίνεται μια εκπληκτική εργασία. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα ήθελα να συγχαρώ την Arctos Illumination για τις προσπάθειες που κάνει εκεί. Να ευχαριστήσω τον εμπορικό κόσμο της Δρόδου, ένα κομμάτι που ανταποκρίθηκε και θα μεταφέρει μια εμπορική δραστηριότητα εκεί. Να ευχαριστήσω τις δημοτικές επιχειρήσεις ανώνυμες Δερμάε ΑΕ Ρόδου, τον κύριο Περδί και τον κύριο Ψηλάκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την παραχώρηση του χώρου. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο που συνένεσε στην ιδέα της, που είχαμε για να δημιουργήσουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό στο Ροδίνι. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΡ που ομόφωνα ενέκρινε αυτήν τη δράση. Τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Γαβρούδη, τον Βάιο, διότι μας κάνει χορηγία τη φύλαξη του χωριού και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Χεντέρα για τις αφίσες που θα δείτε, τέλος πάντων και όλους τους υπόλοιπους χορηγούς, οι οποίοι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, συνεχίζουν να εργάζονται εκεί. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, θα το πω άλλη μια φορά. Ο Δήμος δεν πληρώνει κάτι. Αντίθετα, ο Δήμος θα εισπράξει. Θα εισπράξει 0,5% επί του συνολικού ζηρού και αυτό θα δοθεί σε έναν κοινοφελή σκοπό. Όμως, επειδή θα ήθελα να απευθυνθώ μέσω από σας στην πλειοψηφία του ροδιακού λαού και όχι σε μια μειοψηφία την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω γιατί στέκεται εμπόδιο στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του νησιού αυτού. Ξέρετε, σας έχω ξαναπεί, η θάλασσα δημιούργησε δυνατότητες πολιτισμού, άνοιξε δρόμους. Δυστυχώς για κάποιους αυτές τις μέρες η θάλασσα αποτελεί εμπόδιο και δημιουργεί εσωστρέφεια. Αυτή η δράση, η φετινή στο Ροδίνι, δεν είναι μόνο σήμαντη, είναι πολυσήμαντη. Και δεν είναι μόνο μια γιορτή. Στην ουσία δείχνουμε και ανοίγουμε το δρόμο για την αξιοποίηση ίσως του ωραιότερου πάρκου της χώρας. Το οποίο μέχρι σήμερα ήταν αναξιοποίητο. Θα πρέπει να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά. Εάν πετύχει το εγχείρημα, διότι τα χρήματα, επαναλαμβάνω, τα βάζει ο επενδυτής, δεν τα βάζει ο Δήμος και όπως καταλαβαίνετε δεν είμαστε υπηρωτικός χώρος, δηλαδή Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, που μπορεί εύκολα να γίνει μεταφορά και το στήσιμο της οποιασδήποτε δράσης, εδώ μεσολαβεί θάλασσα. Το κόστος δηλαδή αυξάνεται. Όπως μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα ότι έχουμε πρόβλημα με την νησιωτικότητα και όλα αυτά, το ίδιο είναι και αυτό. Φανταστείτε λοιπόν ότι μια επένδυση στα Τρίκαλα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πετύχει και επιχειρηματικά ή στη Δράμα. Εδώ πρέπει να στηριχθεί ώστε να αποτελέσει και πόλο έλξης ανθρώπων άλλων.
διότι έχει και οικονομική διάσταση. Εκτός από πολιτιστική δράση χαράς, είναι και οικονομική και τουριστική. Και όπως μου είπαν, στην Δράμα, για να ξέρετε, επένδυσε ο Δήμος για να κάνει το χωριό. Στην Καρδίτσα επένδυσε ο Δήμος για να κάνει αυτήν την δράση. Στη Ρόδο δεν επενδύουμε, γιατί πολύ απλά έχουμε έτοιμο. Το έχουμε εδώ. Δεν υπάρχει τέτοιο πάρκο. Τώρα, το στίχημα σε όλες αυτές τις ιστορίες, μία που είμαστε ένας Δήμος και υπάρχουν αρκετοί, από ό,τι ξέρω, που υποστηρίζουν τη διατήρηση του ενός Δήμου, ο ένας Δήμος πρέπει να κάνει και μεγάλα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει μόνο μικρά, πρέπει να κάνει και μεγάλα. Κλείνω και λέω το εξής. Η Ρόδος έχει μια τοπική αγορά. Είναι αυτή. Είμαστε 140.000 άνθρωποι. Αυτοί είμαστε. Άμα θέλω να κατέβω να ψωνίσω, αν δεν μου έχουν κόψει το μισθό, αν δεν μου έχουν κόψει την ανεργία, με αυτά που έχω τέλος πάντων θα κατέβω να ψωνίσω. Το ζήτημα είναι πώς φέρνεις άλλο κόσμο. Πώς φέρνεις κόσμο απ' έξω. Για να τον φέρεις αυτόν, προφανώς πρέπει να ζωντανέψεις τα μνημεία σου. Δηλαδή, έχεις μια απίστευτα όμορφη παλιά πόλη, μεσαιωνική πόλη, σωστά. Έχεις Λίνδο, έχεις το Ροδίνι και τι δεν έχεις τέλος πάντων. Πολλά έχεις. Σε αυτή τη χώρα είσαι η μοναδική πόλη που τα έχεις όλα. Ναι, αλλά είναι νεκρά. Και για να δημιουργήσεις κίνητρο να έρθει ο κόσμος, πρέπει να τα ζωντανέψεις. Και αυτό κάνουμε. Τις επόμενες δε ημέρες θα σας ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που θα διεκδικήσει η Ρόδος μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, δεν της παρούσης, το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που λέμε. Διότι πρέπει να έχεις όραμα. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ και να έρθω στις εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά και το κλείνω εδώ. Δεν πληρώνει κάτι ο Δήμος της Ρόδου. Ας μην ανησυχούν αυτοί που ανησυχούν. Αντίθετα, θα εισπράξει. Κατανοητό, εντάξει, κλείνουμε εδώ, πάμε παρακάτω. Το πρόγραμμά μας λοιπόν ξεκινάει το Σάββατο, όπου θα ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο χωριό και επίσημη έναρξη θα κάνουμε μάλλον ή την επόμενη Παρασκευή ή το επόμενο Σάββατο θα ενημερωθείτε. Δηλαδή, ή στις 13 ή στις 14. Το πιο πιθανό είναι να το κάνουμε στις 14. Τώρα, άνοιγμα Χριστουγεννιάτικου χωριού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρικιακούς συλλόγους οι οποίοι θα συμμετέχουν στις δράσεις αυτές, το Σύλλογο Φίλων Χορού, οι οποίοι θα δώσουν κάποιες παραστάσεις εκεί, τις μαμάδες της Ρόδου που θα κάνουν και αυτές εκεί μία δράση, βέβαια τα καλλιτεχνικά τμήματα του ΔΟΠΑΡ, τη φιλαρμονική δηλαδή, τις χοροδίες και όλα αυτά που θα κάνουν επίσης εκεί δράσεις, για να καταλάβετε κάθε μέρα θα έχουμε δράση. Αναλυτικά τώρα τι θα υπάρχει εκεί. Θα υπάρχει μια, μέσα στο κτίριο, θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραμυθούπολη. Ασύγκριτα μεγαλύτερη με αυτήν που πέρυσι είχαμε εδώ και πιο οργανωμένη, με φώτα, με ηχητικά, με πάρα πολλά πράγματα. Έξω θα υπάρχει ένα παγοδρόμιο το οποίο θα στηθεί πάνω εκεί που είναι ο χορός, δηλαδή εκεί που γινόταν ο χορός. Αυτό θα καλυφθεί με ειδική κατασκευή. Σήμερα θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, το αργότερο αύριο θα προεκταθεί και εκεί πάνω θα είναι το παγοδρόμιο, δίπλα δηλαδή στη σκηνή όπου θα γίνονται και οι διάφορες εκδηλώσεις. Στην είσοδο όπως μπαίνουμε, εκεί που είναι τα δύο λιοντάρια, θα στηθεί το καρουσέλ. Για να καταλάβετε τι εστί νησί, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού που έρχεται στο νησί λέει καρουσέλ. Έχετε καταλάβει? Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα, αλλά για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τη διάσταση της θάλασσας. Είναι σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, κάτω τα δέντρα έχουν στολιστεί, κάτω εκεί στον χώρο,
και θα υπάρχουν σπιτάκια όπου θα γίνονται, τέλος πάντων θα υπάρχουν γλυκά, όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα και όλα αυτά. Θα λειτουργήσουν δύο μπαρ για τον κόσμο να παίρνει ένα καφέ, ένα αναψυκτικό, ό,τι θέλει. Η είσοδος και άλλα πολλά παιχνίδια βέβαια, που θα υπάρχουν εκεί, μια μπάλα με χιόνια και διάφορα τέτοια. Και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα πληρώνονται οι υπηρεσίες. Ενώ σε αντίθεση με τη Δράμα, την Αθήνα και τα Τρίκαλα, όπου εκεί υπάρχει εισιτήριο, εμείς εδώ επιλέξαμε να μην υπάρχει εισιτήριο. Ναι, σε αυτές τις πόλεις υπάρχει και εισιτήριο και πληρώνεις. Εδώ, για να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε και τον κόσμο σε αυτή την δύσκολη του στιγμή, εμείς επιλέξαμε να είναι ελεύθερη είσοδος και θα πληρώνεις απλά τις υπηρεσίες που θα θέλεις εσύ να πάρεις. Παράδειγμα, θες να επισκεφτείς την Παραμυθούπολη, θα πληρώνεις ένα μικρό εισιτήριο. Θες το παγοδρόμιο, θα πληρώνεις το εισιτήριό σου. Ναι, το καρουζέλ το ίδιο, όλα αυτά. Τώρα, οι εκδηλώσεις, επειδή είναι πάρα πολλές, σας διαβάζω ενδεικτικά τις πρώτες. Να ξέρετε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, δηλαδή θα εμπλουτιστεί και περαιτέρω. Και ξεκινάμε. Το Σάββατο λοιπόν θα υπάρχει μπαζάρ στο άνοιγμα του χωριού με παραδοσιακά νησιώτικα προϊόντα και συμμετέχουν οι σύλλογοι Αδελφότητα Ολυμπητών Ρόδου, Σύλλογος Κασιωτών Ρόδου, Σύλλογος Λεριών Ρόδου, Σύλλογος Χαλκιτών Ρόδου και ο Σύλλογος Πατμίων Ρόδου. Στις 6, γιατί ξέχασα να σας πω ότι κάνουμε και δράσεις και υποστηρίζουμε και δράσεις και εκτός της πόλεως. Στις 6 η ώρα το απόγευμα, στη Δημηλιά, στην Ελεούσα, μεταξύ Δημηλιάς και Ελεούσας, θα γίνει η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου των δύο αυτών κοινοτήτων με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μάκη Φρουλάνου. Και το βράδυ στο Ροδίνι θα έχουμε βραδιά Αργεντίνη Κουτάνκο, Μιλόγκα, ανοιχτό μάθημα από την ομάδα El Abrazo del Tango. Την Πέμπτη, 12-12, σας βάζουμε τις σπουδαιότερες, τις πιο κεντρικές. Την Πέμπτη, 12-12 του 2013, στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο, τα Royal Ballet παρουσιάζουν το Royal Opera House Live Cinema και είναι η συνεργασία που έχουμε με τον Όμιλο Αντένα, όπου θα παρουσιαστεί ο Καριοθράφστης. Είναι μια καταπληκτική παράσταση και καλούμε τα παιδιά και τους μεγάλους να την παρακολουθήσουν. Ο Σύλλογος Φίλων Χορού θα παρουσιάσουν την ίδια μέρα ένα χορευτικό θέαμα που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους με χριστουγεννιάτικες χορογραφίες στο Ροδίνι την ίδια μέρα. Μετά πάμε το Σάββατο, μάλλον μου γράφουν εδώ, το Σάββατο θα έχουμε την επίσημη έναρξη του χριστουγεννιάτικου χωριού με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου και πολλές άλλες εκπλήξεις που θα υπάρχουν εκείνη την ημέρα. Την Κυριακή έχουμε τις μαμάδες της Ρόδου εδώ στο Δημαρχείο. Στις 15-12 έχουμε στις 6 στο Ροδίνι κάλαντα το δεκανήσου από τα μέλη των Παραγιακών Συλλόγων και στις 8 στην Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου έχουμε συναυλία με την παιδική χοροδία του Δήμου Ρόδου με θρησκευτικά και κοσμικά έργα. Συμμετέχουν οι κύριοι σολίστες Λεωνίδας Σακελαρίδης, η Ελευθερία Ζαράκη, στο πιάνο ο κύριος Πάνος Λουμάκης υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Σακελαρίδη, συμπράττει η παιδική ορχήστρα Ξένη Έμνερ και η κυρία Εύη Κατσαρά συνοδεύει. Τη Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο έχουμε πάλι εδώ συναυλία. Την Τρίτη έχουμε εκκλησιαστική συναυλία με το Μουσικό Σύνολο Χάλκιν Ομνευστών Aegean Brass Quintet. Είναι μια ομάδα από τη Φιλαρμονική, 5 παιδιών, το οποίο έχουν δημιουργήσει ένα μικρότερο σχήμα και θα πάρουν μέρος και στις εκδηλώσεις μας. Μετά έχουμε τις ομάδες διάσωσης και διάδοση λογογραφίας και παράδοσης ομάδες Ελένη, που παρουσιάζουν τη λογογραφική παράσταση «Πηξίδα, ο χορός μας τα Χριστούγεννα των Ελλήνων μεταναστών», στις 7 στο κατάλημα της Ισπανίας.
Έχουμε χριστουγεννιάτικες μελωδίες τμήμα φλάου του Δημοτικού Οδείου. Η τάξη της κυρίας Κατσαρά θα κάνει εκδήλωση στο κατάλημα της Ισπανίας. Και μετά πάμε στο Σάββατο, που και εδώ θα δώσω το λόγο στα κορίτσια από το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών. Το Σάββατο έχουμε δραματοποιημένη παράσταση «Τα παράξενα Χριστούγεννα του Ορέστη» από το τμήμα του Διεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου. Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της μουσικοπαιδαγωγού και συγγραφέως Μάρος Θεοδωράκη, με τη σφραγίδα και την καλλιτεχνική επίβλεψη της δημιουργού. Θα έχουμε δηλαδή τη χαρά φέτος να έχουμε ξανά την κυρία Μάρο Θεοδωράκη εδώ με τους συνεργάτες της. Με μια ομάδα ηθοποιών. Με μια ομάδα ηθοποιών, όπως και πέρυσι. Πριν δύο χρόνια. Στην Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου την είχαμε φέρει. Και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση που έτσι θα γίνει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Μέσα σε όλα αυτά, να ξέρετε, και το. Είναι πάρα πολλά, σας λέω, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω, θα σας τα δώσω. Το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, εκτός από τις γιορτές που κάνει στο κέντρο, τις Χριστουγεννιάτικες, γιατί κάνουμε και εκεί γιορτές. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Έχουμε και μια άλλη έτσι δράση, η οποία χρηματοδοτήθηκε και από το Υπουργείο Πολιτισμού, σας το ανακοινώνουμε τώρα, βέβαια πέρασε από 1000 μίλια κύρματα. Και εγώ αύριο θα φύγω, γιατί ξαναδημιούργησε πάλι μια εμπλοκή. Ακριβώς. Πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Τι να κάνουμε, περνάμε δύσκολα. Λοιπόν, μικρό ποσό. Ναι, στα πλαίσια του έτους Καβάφη ξεκινάμε από σήμερα. Σήμερα έρχονται. Έρχονται κάποιες δράσεις, συμμετέχοντας και εμείς στο έτος Καβάφη. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Επτά γλώσσες συνταξιδεύουν, συνεργάζονται, συνομιλούν, συναπαγγέλουν, Κωνσταντίνο Καβάφη στη Ρόδο». Και θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι ότι εκτός από την εκδήλωση, όπως ξέρετε πανελλαδικά έχουν γίνει φέτος πολλές εκδηλώσεις προς τιμήν του Καβάφη, εκτός λοιπόν από την εκδήλωση, οι μεταφραστές του Καβάφη από σήμερα το απόγευμα μέχρι και τις 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν κλειστό εργαστήριο μετάφρασης με σκοπό την ανταλλαγή της μεταφραστικής τους εμπειρίας και της συνεργασίας τους επί συγκεκριμένων ποιημάτων, καθώς και την αποκοινού μελέτη και συγκριτική καταγραφή των δυσκολιών και διλημάτων της μετάφρασης της ποίησης του Αλεξανδρινού στις προαναφερθήσεις γλώσσες. Στην ανοιχτή εκδήλωση θα διαβαστούν ποίηματα του Καβάφη στα ελληνικά και στις υπόλοιπες γλώσσες και οι ομιλίες των συμμετεχόντων θα πλαισιωθούν με μουσική και βίντεο με συναυλίες από τις χώρες τους, αποδεικνύοντας ότι η ποίηση του Καβάφη έχει παγκόσμια απήχηση και αποτελεί κομμάτι της κουλτούρας, της λογοτεχνίας και της καθημερινότητας άλλων λαών. Μια παρένθεση εδώ να πω μόνο, κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλοι οι ομιλητές θα μιλήσουν στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή αυτό να το γνωρίζει και το κοινό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλοι ελληνιστές, μιλάνε όλοι πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Πολλές φορές ίσως καλύτερα και από εμάς τους ίδιους. Οπότε θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον να έρθει το κοινό να τους ακούσει για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Να συνεχίσω λίγο και να πω το εξής, ότι οι δράσεις του κέντρου μας γενικώς συνεχίζονται μέχρι το τέλος του χρόνου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μας δράσεων, το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου υλοποιεί χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα για τα σχολεία όλου του νησιού, δηλαδή θα μας επισκεφθούν σχολεία από όλο το νησί, για να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Χριστούγεννα, δώρα, μουσικές, τραγούδια και κατασκευές». Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 4 Δεκεμβρίου, δηλαδή ξεκίνησε χθες και θα υλοποιείται μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου. Το κέντρο μας έχει ντυθεί στην Αντιπλιάρχου Λάσκου, έχει ντυθεί χριστουγεννιάτικα και υποδέχεται καθημερινά μαθητές και μαθήτριες από όλο το νησί της Ρόδου. Να πούμε ότι έχει κλείσει ήδη το πρόγραμμα και θα επισκεφθούν πάνω από 1000 μαθητές και μαθήτριες το λογοτεχνικό κέντρο. Επίσης,
Το κέντρο μας με τη στήριξη του ομίλου Συνεκπαίδευση πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα τριήμερο κινηματογραφικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από 13 έως 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή το επόμενο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, με τίτλο «Οπτικοακουστική παιδεία, μια νέα πρόταση στο χώρο της εκπαίδευσης». Με εισηγητή, εκπαιδευτή, το διακεκριμένο σκηνοθέτη, είναι πολύ γνωστό σκηνοθέτη της ΕΡΤ, με το Μένη το Θεοδωρίδη. Τέλος, όπως σας είπε και ο Αντιδήμαρχος πριν, οι δράσεις του κέντρου μας θα ολοκληρωθούν για αυτό το έτος χαρούμενα με τη μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά της συγγραφέως και μουσικού της Μάρος της Θεοδωράκη με τίτλο «Τα παράξενα Χριστούγεννα του Ορέστη». Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο. Καλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση, μια παράσταση της Μάρος της Θεοδωράκη που θα παίξει πιάνο, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί και με μια ομάδα ηθοποιών θα δραματοποιήσει το συγκεκριμένο παραμύθι.